Καλημέρα. Σάββατο σήμερα, 20 Ιουνίου 2020, το πρωινό μας vlog, το οποίο είναι πάλι από τη λίστα με τα 300 mail που περίμενουν να γίνουν vlogs. Και έχει τίτλο «Θέλω να διορθώσω, να βελτιώσω το χαρακτήρα μου και τη σχέση μας». Είναι πάλι ένα νεαρό παιδί που γράφει. Αγόρι, και είναι πάλι από εκείνα τα νεαρά παιδιά που ενώ είναι νεαρά, γράφω σαν να είναι μεγαλύτερη. γράφουν με μεγάλη σοβαρότητα. Φίλτα Τη Θέκλα, φίλτα Τε, αγαπητέ. Αρχικά θέλω να αναφέρω ότι η οικειότητα που εκφράζει προ του ανθρώπου γύρω σου εξεπλύσει τα πλήθη. Δηλαδή αφήνει τα πλήθη έκπληκτα. Επί αυτά θέλω να προβώ σε μία σύντομη σταδιοδρομία τη ζωή μου. Αγάπη μου, χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα και είσαι μόνο 20 χρονό. Είμαι ένα νεαρό αγόρι 20 χρόνων και έχω μεγαλώσει με πολύ αγάπη από τους γύρω μου, χωρίς να μου υπολείπεται κάτι. Νιώθω περήφανος που μπορώ να λέω για κάποιες όμορφες στιγμές της παιδικής μου ηλικία. Σε αντίθεση όμως, μόνο ένα λάθος έκαναν, το οποίο είναι να παραλείπουν να μου λέγουν κάποια παραστατικά όπου γίνονταν και πηγώ επειδή με καχύποπτος τα έψαχνα, τα μάθαινα και τα κρατούσα μέσα μου με αποτέλεσμα να γίνω σε κάποια φάση της ζωής μου αυτός ο λάθος άνθρωπος που είμαι τώρα. Φαντάζομαι θέλεις να γράψεις περιστατικά, ότι γίνονταν κάποια περιστατικά στην οικογένεια σου μεγαλώνοντας, τα οποία δεν σου τα έλεγα και εσύ επειδή είσαι καχύποπτες, λες, ε, τα έψαχνα τα μάθαινα και τα κρατούσα μέσα μου με αποτέλεσμα να γίνω σε κάποια φάση τη ζωή μου αυτό ο λάθο άνθρωπο που είμαι τώρα. μ' αρέσει να ακούω ένα νέο αγόρι, ένα νέο παιδί να χαρακτηρίζει τον εαυτό του λάθο άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένη περιγραφή του τι είμαι. Είμαι πολλά πράγματα, αλλά δύσκολο είναι να με περιγράψει κάποιο πρόσωπο. Είμαι αρκετά νευρικό σε σημείο αηδία κάποιε φορέ. Και τα νεύρα μου διαρκούν λίγα λεπτά, τα οποία είναι κρίσιμα. Επειδή ξέρω και το νιώθω ότι σε εκείνο το σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί οι πράξεις μου να καταστρέψουν τα πάντα. Αλλά πάλι δεν μπορώ να νικήσω αυτό το κύμα και η ορμή του θυμού μου, όπου αναιρεί όλα τα καλά και τα σκοτώνει ένα-ένα αργά και βασανιστικά. Ε, δεν ταιριάζει το αργά και βασανιστικά από την ορμή. Εννοείς ότι αν, γίνει, αν έχεις ένα ξέσπασμα μπορεί να καταστραφούν πράγματα για τα οποία δούλεψες πολύ καιρό. Παράλληλα είμαι και εγωιστής αλλά αυτό δεν το κάνω επίτηδε και δεν το καταλαβαίνω. Επίση είμαι και κλειστό σε κάποια θέματα και κάθετο. Και η κάθε άλλη άποψη ακούγεται ενοχλητική στα αυτιά μου με αποτέλεσμα να θυμώνω πάλι. Επίση είσαι και έφηβο. Και ένα έφηβο είναι φυσικό να έχει εξάρσει. Ο κυριότερο λόγο που κάνω αυτή την επιστολή σε εσά είναι επειδή γνώρισα ένα κορίτσι το οποίο κατά κάποιο άγνωστο περίεργο τρόπο με αλλάζει σε σε σαν άνθρωπο προς το καλό. Και μου λέει ότι θέλει να γίνω καλύτερος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω αν θέλει να γίνω καλύτερος άνθρωπος περισσότερο για εκείνη. Να σημειωθεί ότι αυτό το κορίτσι είναι στην ίδια ηλικία με μένα, άρα είστε και 2-20 χρονών. Η ιστορία μας με αυτό το κορίτσι είναι η ακόλουθη. Είχε σχέση δύο χρόνια και μόλις χώρισε, την ίδια μέρα δηλαδή, με γνώρισε μένα. Όταν άρχισε να γίνεται πιο δυνατό αυτό το συνέστημα και από τις δύο πλευρές, άρχισαν παράλληλα και τα λάθη από τις δύο πλευρές. Εγώ έκανα δύο-τρει δουλειέ αρκετά κουραστικέ και δύσκολε για να πάρω ένα ακριβό αμάξι, όπου μου αρέσει. Και ναι, κατάφερα να πάρω. Αλλά παράλληλα την έχασα τη φίλη μου σε κάποιου τομεί. Επίση, όπω ανέφερα και αρκετέ φορές... τη φωνάζω όπου δεν το κρίνω σωστό. Δηλαδή, έχει κάνει ξεσπάσματα θυμού στη φίλη σου. Από την άλλη πλευρά, το κορίτσι αυτό στι αρχέ τη σύνδεση μα, όπου είναι σύνολο τώρα γύρω στου 5-6 μήνε, μου ανέφερνε για τον πρώι τη, μου ανέφερε για τον πρώι τη πώ ήταν, μαζί, και όταν δεν τη άρεσε κάτι που έκανα, μου έλεγε τι έκανε αυτό. Και μετά που έλεγε δεν συγκρίνω, απλώ σου λέω για να καταλάβει, αλλά έσω τα καταλαβαίνει διαφορετικά. Αλλά εσύ τα καταλαβαίνει διαφορετικά. Δηλαδή σου έλεγε να γίνει τόσο καλό όσο ήταν ο πρώι μου. Μετέπειτα από αυτό, θέλησα να κάνω κάτι ρομαντικό για αυτή, το οποίο ήταν να τη πάρω ένα τριαντάφυλλο έξω από το σπίτι τη. Και επειδή τη άρεσε αυτή η πράξη, θέλησα να το ξανακάνω όταν τσακωθήκαμε. Αλλά για καλή μου τύχη, όταν πήγες δηλαδή τη δεύτερη φορά να πάρει το τριαντάφυλλο, βρήκα έξω από το σπίτι της, μέσα στο τη μέσα... έξω από το σπίτι τη μέσα στο αυτοκίνητο του πρώην της. Δεν τη το ανέφερα, αλλά έγινα πολύ πιο κλειστό μαζί τη και συνεχώ τη αρνούμουν πράγματα και αυτή κάθε φορά σχεδόν όπου τσακωνόμαστε, κατέφευγε σε αυτόν και εγώ ήξερα ότι κάνουν κι άλλα πράγματα μαζί. Πριν λίγε μέρε μου είπε ότι βρέθηκε αρκετέ φορέ μαζί του, αλλά και μια φορά και με το πιο παλιό τη αγόρι ενώ μιλούσαμε εμεί. Εγώ όταν τα έμαθα, θύμωσα πολύ άσχημα και σπάσα αρκετά πράγματα. Την πρόσβαλα πολύ άσχημα και θέλησα να τη κάνω αρκετά μεγάλο κακό και εκείνη. Αλλά και με αυτού του δυο με του οποίου συνευρέθηκε. Αυτή αναφέρει όμω ότι το έκανε εντελώ ρομποτικά και οι πράξει μου εμένα την οδήγησαν εκεί. Εκείνη τη νύχτα πήρε τηλέφωνο τον πρώιντη για να του πει τι έγινε, όπου αξιοσημείωτο είναι ότι συνεχώ εμπλέκεται σε αυτό που έχω εγώ μαζί τη. Προφανώ ο πρώιντη ακόμα δεν την έχει ξεπεράσει. Ακόμη είμαι αρκετά ξα... εξαγριωμένο με αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω κάποιο κακό ή όχι, επειδή έχω και αυτό το κακό. Είμαι αρκετά εκδικητικό. Και επίση οι λόγοι όπου την οδήγησα δεν συνιστούν δικαιολογία και μου το έκρυψε είτε επειδή φοβόταν για την αντίδρασή μου και λέει ότι δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο εκείνο τον καιρό και δεν ήταν κάτι. Δηλαδή, εσύ θεωρεί ότι σου το έκρυψε επειδή φοβόταν για την αντίδρασή σου, αλλά αυτή χρησιμοποιεί δικαιολογία ότι δεν είχατε κάτι, ότι απλώ μιλούσατε τότε. Προσωπικά φοβάμαι ότι αν γίνει κάτι παρόμοιο με αυτό ή μια πιο απλή μορφή του, θα κάνω μεγάλο κακό. Τέλο, μου άφησε πολλέ αμφιβολίε, δεν την εμπιστεύομαι στον επιθυμητό βαθμό που θέλω και δεν ξέρω αν μπορώ να το πετύχω αυτό. Συνεχώ έρχονται στο μυαλό μου σκηνέ τη συνουσία του που φαντάζομαι και αειδιάζω, ξενερώνω, θυμώνω και θέλω να κάνω μεγάλο κακό. Αλλά δεν το κάνω επειδή την αγαπώ και νιώθω ωραία, επειδή το ξέρω καλά. Σε αυτή την περίπτωση θα έκανα μεγάλο κακό. Δεν έχω απορίε με το τι να κάνω. Βρε, δεν έχει. Βρέ δεν έχει. Εγώ θα είχα στη θέση σου. Δεν έχω απορίε με το τι να κάνω, επειδή πολύ απλά δεν ξέρω αν θα κάνω. Τι, δεν, απλά δεν ξέρω τι θα κάνω και που θα οδηγήσει. Το μόνο που επιθυμώ είναι να συνοψίσετε ένα γενικό συμπέρασμα μέσα από αυτά που σα ανέφερα και να με καθοδηγήσετε πώ να το χειριστώ, επειδή δεν το θέτω λύση να, το, να, τη χωρίσω. Λύση θεωρώ να θεραπεύσω τη σχέση μου με όσα εφόδια έχω. Ευχαριστώ πολύ για την πρωτοσοχή σα. Μακάρι να είσαστε όνια καλά. Τι γλυκό που είσαι, το γράφει, ξαφαίνεται και με μεγάλου χαρακτήρε. Ε, κάνω copy-paste το περιεχόμενο των email στις σημειώσει μου. Δεν φαίνεται το email του παιδιού. Τι ωραίο αυτό που έγραψες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Μακάρι να είσαστε αιώνια καλά. Λοιπόν, αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, γεια μου. Σε λέω γεια μου, επειδή είσαι στην ηλικία τη κόρη μου και είσαι και τρία χρόνια, δυόμιση, πω είσαι πιο μικρό από το μου. Λοιπόν, αγάπη η καχυποψία και η νευρικότητα είναι χαρακτηριστικά τη συμπεριφορά ενό παιδιού στην ηλικία σου, τα οποία χρειάζονται αξιολόγηση από ειδικό πρώτα και ψυχοθεραπεία έπειτα. Και ό,τι άλλη θεραπεία κρίνει α, απαραίτητη ο ειδικό. Η γνώμη μου είναι να απευθυνθεί σε ένα ψυχολόγο. Εάν δεν έχεις χρήματα να το κάνεις, α, έχω στην στοσελίδα μου το άρθρο που λέει που υπάρχουν δωρεάν παροχέ ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Όμω, επειδή είσαι ικανό παιδί και εργατικό παιδί, και επειδή έγραψε ότι εργαζόσουν δύο και τρει δουλειέ για να πάρει το ακριβό άμαξι που θέλει, αν επίση θέλει να φτιάξει τη ψυχούλα σου, μπορεί να πληρώσει και ιδιωτικά ψυχοθεραπεία που θα έχει περισσότερε συναντήσει, θα γίνουν πιο νωρί κλπ. Εάν δει αυτό το βίντεο, Στείλε μου email πίσω, να μου πει σε ποια περιοχή μένει. Αν γνωρίζω κάποιο καλό συνάδελφο εκεί να σου συστήσω ή να σου συστήσω κάποιου συναδέλφου που κάνουν συναντήσει με στο Skype. Λοιπόν, πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία. Να δουλέψεις στο κομμάτι τη καχυποψία και του έντονου θύμου. Δεν ξέρω τι πράγματα μπορεί να συνέβαινε στην οικογένεια σου που δεν σου τα έλεγαν, Uh, δεν νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφεις δημιουργούνται μόνο λόγω του ότι γίνονταν κάποια πράγματα στην οικογένεια που δεν σου τα έλεγαν. Ίσως έχεις και κάποια χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα σου κληρονομικά, γενετικά, δηλαδή να γεννήθηκες με μια προδιάθεση για καχυποψία, να γεννήθηκες με μια προδιάθεση για εκρήξεις θυμού. Εγώ προσωπικά έχω γεννηθεί με μια προδιάθεση για εκρήξεις θυμού, νομίζω. Κάχη υποψία όχι, εγώ έχω το αντίθετο με σένα. Είμαι εντελώς ε, υπερβολικά καλοπροαίρετη. Και, και, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα κουβαλάμε μαζί μας. Δηλαδή το γεννιέται ένα παιδί και κληρονομεί χαρακτηριστικά προσωπικότητας από 7 γενιές, τουλάχιστον. Δηλαδή, άμα ψάξει το οικογενειακό σου περιβάλλον, αν δεν βρει την προηγούμενη γενιά σε παππού, σε θείο, σε πρόπαπου, πρόγιαγιά, θα βρει κάποια χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν με τα δικά σου. Χωρί να σημαίνει όμω ότι είσαι όλη σου τη ζωή, καταδικασμένος να βιώνεις τις δυσκολίες που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεσπάσματα θύμου και ξεσπάσματα οργής. Και σου λέω, σε καταλαβαίνω όσον αφορά στα ξεσπάσματα οργής, επειδή έχω, είχα, σε μεγαλύτερο βαθμό, έχω, σε μικρότερο βαθμό, αυτό το πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι να γελάσεις, το έχει και η Νόμι Κάμπελ, αυτό το πολύ όμορφο μοντέλο, η Αφροαμερικανίδα αυτή κουκλάρα, και αυτή έχει θέματα με anger management και από ό,τι άκουσα και από ό,τι διαβάζω πηγαίνει και κάνει και συνεδρίες και κάνει και θεραπείες για τη διαχείριση θυμού. Λοιπόν, για ένα 20χρονο αγόρι είναι πολύ φυσιολογικό να έχει ξεσπάσματα θυμού, επειδή είναι και η, η, η φάση της ανάπτυξης σου τέτοια, οι ορμόνες σου, οι νευροδιαβιβαστές σου κάνουν μπάρτι, πολύ φυσιολογικό, Απ' την άλλη όμως, ε, επειδή βρίσκει ότι σου σαμποτάρει τη ζωή, Καλά κάνει να το δει, γιατί μπορεί να είναι και ένα χαρακτηριστικό το που θα το έχει και μετά. Εντάξει. Και από τη στιγμή που σου σαμποτάρει σχέσει, που σου σαμποτάρει καταστάσει, καλά κάνει να το ψάξει. Τώρα, για τη φίλη σου. Καταρχά, όπω έχει εσύ θέματα, έχει και αυτή θέματα. Γιατί ένα κορίτσι δεν ξεκινάει την επόμενη τη σχέση την ίδια μέρα που τέλειωσε την προηγούμενη. Για να το κάνει αυτό, σημαίνει ότι δεν ή δεν μπορεί να μείνει μόνη τη. Ή παρασύρθηκε από την έντονη ερωτική επιθυμία που είχε για σένα, δεν ξέρω εγώ τι, Όμω σαφώ δεν ήταν έτοιμη για να μπει στη νέα σχέση. Εκτό και αν δεν έχετε ξεκινήσει σχέση, αν μιλούσατε μόνο, αν φλερτάρατε μόνο και εσεί, δεν τα φτιάξατε. Δεν ήσασταν αποκλειστικά μαζί. Και αυτή μέσα σε αυτό το σκεπτικό να το σκέφτετε, ότι αφού δεν τα είχαμε κανονικά, εγώ πήγα και έκανα τι έκανα. Απ' την άλλη όμω θα μου πει από τη στιγμή που φλερτάραμε και αυτή τη στιγμή στο τέλο θα φτιάξαμε τι την πάπια έκανε, ότι δεν τα είχαμε. Η γνώμη μου είναι και για σένα και για τη φίλη σου και για όλα τα παιδιά και για όλα τα μεγαλύτερα παιδιά όπω είμαστε εμεί: Ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα όταν έχουμε ένα χωρισμό, όπω είχε φίλη σου χωρισμό από τη σχέση τη, να μένουμε μόνοι μα ένα ικανό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον τρει ολόκληρου μήνε, για να μην πω και έξι ολόκληρου μήνε, χωρί φλετ, χωρί σχέση, χωρί τίποτα, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την προηγούμενη κατάσταση εντάξει, αν είναι, μικρό, αν είναι σύντομη σχέση, πιο σύντομα δεν ξεπερνά. Αλλά ο καθένα θα πάρει το χρόνο του, όσο χρόνο χρειάζεται, για να ξεπεράσει την προηγούμενη σχέση. Και πότε ξέρω ότι είμαι έτοιμο ή είμαι έτοιμη να φλερτάρω ξανά, όταν πλέον έχουν αποκατασταθεί όλε οι λειτουργίε μου. Δηλαδή, κοιμάμαι καλά μετά το χωρισμό, τρώω καλά μετά το χωρισμό, δεν κλαίω πλέον. Ε, θυμάμαι τη σχέση μου αυτή χωρίς να θυμώνω, χωρί να βουρκώνω, χωρί να αναστατώνομαι και είμαι σε μια κατάσταση στην οποία και να δω τον πρώην μου ή την πρώην μου με άλλο πρόσωπο δεν θα με ενοχλήσει. Τότε ξέρει ότι το έχει ξεπεράσει. Mm. Και σου λέω αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτω από του τρει μήνε. Μπορεί να γίνει και πολύ πιο μετά. Λοιπόν, άρα ένα ε, το κρατούμενο, ξεκινήσατε μια ερωτική σχέση, ενώ αυτή ακόμη δεν είχε ξεμπερδέψει από το παρελθόν. Και φαίνεται ότι η κοπελιά αυτή έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχει ανασφάλειες, Σαφώ έχει ανασφάλειε, όπω σου λέει, δεν είναι δικαιολογία ανασφάλειε. Έχει ανασφάλειε γιατί αναζητεί εύκολη επιβεβαίωση. Γιατί είναι πολύ εύκολη επιβεβαίωση να πάω να το κάνω με τον πρώι μου ή με τον παραπρώι μου για να νιώσω για λίγο καλά και μετά να ταλαιπωρούμε από τύψει και ενοχέ και να δημιουργηθούν και προβλήματα στη νέα μου σχέση. Δεν αμφισβητώ ότι την έχει κακοποιήσει ψυχικά. Εσύ με τα ξεσπάσματά σου και την καχυποψία σου και την εργασιομανία σου. Γιατί μάνα μου, στα 18 σου, 19 σου, πότε ήταν. 18 που γνωριστήκατε. Είπε πριν δύο χρόνια, νομίζω. Το να δουλεύει τρει δουλειέ σημαίνει ότι δεν είχε καθόλου χρόνο να βρεθεί με τη φίλη σου, καθόλου χρόνο να φλερτάρεις, καθόλου χρόνο να κάνετε πράγματα μαζί, καθόλου χρόνο να βγείτε έξω, καθόλου χρόνο να κάνετε έρωτα, καθόλου χρόνο να κάνετε αυτά που κάνουν οι νέοι άνθρωποι στην ηλικία σα. Οπότε έχει και αυτή τα δίκια της. Όχι ότι επικροτώ το γεγονός ότι πήγε και σαπάτησε, Όχι. Ή πήγε και έκανε κάτι με κάποιον από τους πρώην της χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι εσείς είστε ή δεν είστε μαζί, ενώ φλερταρικέ μαζί σου αλλά καταλαβαίνω το κομμάτι τη ανασφάλεια. Και όπω χρειάζεσαι και εσύ ψυχοθεραπεία για να σταθεί στα πόδια σου, το ίδιο και οι φίλοι σου χρειάζεται ψυχοθεραπεία για να σταθεί στα πόδια τη. Το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι ότι με ανησυχεί ιδιαίτερο. Με ανησυχούν ιδιαίτερω οι δηλώσει σου. Δεν ξέρω τι θα έκανα, θα έκανα κακό, δεν ξέρω τι θα έκανα κλπ. κλπ, κλπ. Γι' αυτό οπωσδήποτε. Άγγελε, μου αγάπη μου, αγόρι μου, οπωσδήποτε πρέπει να πα σε ψυχολόγο. Οπωσδήποτε να διερευνήσει αυτό το σκοτεινό σου κομμάτι, αυτό το φοβιστικό σου κομμάτι, το κομμάτι τη οργή σου και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Έσπασε πράγματα. Αύριο να σπάσει και ανθρώπου, πρέπει να το διαχειριστεί. Είτε είσαι με αυτή την κοπέλα, είτε δεν είσαι με αυτή την κοπέλα, είσαι σε μια πάρα πολύ νεαρή ηλικία, είναι εύπλαστο ακόμη το μυαλό σου, είναι εύπλαστο ο εγκέφαλο σου και μπορεί να διαχειριστεί τον τρόπο που εκδηλώνει την οργή σου και τον τρόπο που διαχειρίζεσαι την οργή σου, ούτω ώστε να μην σου κάνει ζημιά στο μέλλον και σε σένα και σε ανθρώπου που ακαπάς. Και στο λέω αυτό το πράγμα ω ένα άνθρωπος που έχω υποφέρει τα μέγιστα από ξεσπάσματα οργή που είχα από την εφηβεία μου μέχρι και πριν λίγο καιρό, πριν μερικά χρόνια. Δεν με έχετε δει να θυμώνω <laughs> εδώ στο κανάλι <laughs> <laughs> που νομίζετε πως με έχετε δει να πολύ έντονα παλιότερα. Δεν έσπαγα πράγματα, δεν ήμουν αυτού του στυλ, αλλά φώναζα, Σύριζα και έλεγα πολύ βαριέ κουβέντε. Οι οποίε βαριέ κουβέντε που έλεγα καταπονούσαν ανθρώπου, κατα... διέλυαν σχέσει κλπ. Έχω κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία για να είμαι στο σημείο σήμερα που να μπορώ να διαχειρίζομαι το θυμό μου καλύτερα, χωρίς να, να, σημαίνει πως τον έχω διαχειριστεί πλήρως. Γιατί είπαμε ότι οι άνθρωποι συνεχώς εξελισσόμαστε και συνεχώς προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Όμως, εγώ δεν φοβάμαι ότι μπορεί να κάνω κακό σε άλλον άνθρωπο ή κακό στον εαυτό μου όταν θυμώσω. Δεν θυμάμαι φοβόμουν όταν ήμουν νεαρή. Δεν θυμάμαι, γιατί εγώ από πολύ νωρίς ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Με, όπως γράφω και στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», νομίζω στο ψυχολογικό πόλεμο το γράφω, στο «Χαρούμενη μαμά, μία παιδιά» είχα ξεκινήσει στα 24 μου χρόνια να κάνω ψυχοθεραπεία. Στα 23 μου. Στα 23 μου είχα ξεκινήσει να κάνω ψυχοθεραπεία, πέραν από την πρακτική που έκανα στη σχολή κλπ. Άρα από πολύ νωρί είχα ξεκινήσει να κάνω ψυχοθεραπεία, άρα δεν έχω αναμνήσει πώ ήταν ο εαυτό μου όταν είχα τι κρίσει οργή, αλλά δεν έκανα ψυχοθεραπεία, πόσο φοβόμουν. Φαντάζομαι, υποθέτω πώ θα φοβόμουν. Λοιπόν, για να φτάσει και εσύ σε αυτή τη συνθήκη που να μην θυμάσαι πια πώ είναι να φοβάσαι τι ζημιά μπορεί να κάνει σε σένα και σε άλλου ο θυμό σου. Οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Χθε. Σέβομαι την απόφαση σου. Σέβομαι το αίτημα σου το οποίο το ξαναδιαβάζω. Δεν θεωρώ λύση να χωρίσω. Λύση θεωρώ να θεραπεύσω τη σχέση μου με όσα εφόδια έχω. Τα εφόδια που έχει είναι το μυαλό σου είναι η ψυχή σου, είναι η καρδιά σου, πιάσ' τα μωρό μου, πιάσ' τα αγάπη μου και πήγαινε να τα θεραπεύσεις. Σε παρακαλώ πολύ. Δείξε αυτό το βίντεο και στη φίλη σου αν είστε ακόμη μαζί και πες ότι και εκείνη χρειάζεται ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να νιώσει ασφαλής με τον εαυτό της, ώστε να μην πουλά τον εαυτό της φτηνά, κάνοντας γλιστρήματα όπως αυτά που έχει περιγράψει, τα οποία είναι αυτοκαταστροφικά και καταστροφικά για τη σχέση σας. Έχετε την αγάπη μου και οι δύο. Φιλιά. Καλημέρα.